Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση λοιπόν? Εσάς θα κάνει να διαπραγματευτεί για να κεφαλοποιήσει το ασφαλιστικό σύστημα. Διαπραγμάτευση λέτε. Βεβαίω. Με ποιου? Με αυτού οι οποίοι είναι οι δανειστέ μα, οι οποίοι τα πήρανε. Ποιοι δανειστέ? Αποδέχομαι. Ο γερμανικό ηγό είναι. Ποιοι δανειστέ? Τι εννοείται αποδέχομαι? Δεν του αποδέχομαι εγώ. Ναι. Του έχουν αποδεχθεί αυτοί οι οποίοι μα κυβερνούν. Εσεί όμω. Εγώ του θεωρώ τοκογλύφου. Εγώ του θεωρώ τοκογλύφου. Εγώ πιστεύω ναι, ότι. Αλλά η πρόταση που δώσατε όμω ω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, στη σημερινή κυβέρνηση που κάνει το μεγαλύτερο κακό, όπω είπατε εσεί, από τι προηγούμενε κυβερνήσει και το συνεχίζει, είναι λέτε να συνεχιστεί η συνάντηση, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση με του δανειστέ. Από τη στιγμή που οι δανειστέ μα κάνουν κακό, γιατί είναι αυτή η πρόταση? Κοιτάξτε να δείτε, διαπραγμάτευση ή αν γίνεται διαπραγμάτευση. Πιστεύετε ότι γίνεται διαπραγμάτευση? Το λέει η κυρία Μιλωνάκη. Μπορεί να γίνει. Με πρόλαβε. Πρόκειται περί πλήρους υποχωρήσεως. Δεν είναι διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ένα αυτό άλλο κομμάτι. Γίνεται. Εγώ πάλι εντείνω στο γεγονός. Δική σας πρόταση είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν ο κύριος Τσίπρας είχε ανοιχτό το τηλέφωνό του και έλεγε εγώ θέλω από τον κύριο Μιχαλολιάκο να μου πει τι πρέπει να κάνω και θα το ό,τι μου πει θα το κάνω. Ωραία. Να σα πω γιατί το θέμα αυτό που θέτεται είναι γενικότερο. Πρώτον, καταγγελία του χρέους.